Γεια σας! Σήμερα αποφάσισα να σας φτιάξω κάτι που με ξετρέλανε όταν το βρήκα στο Instagram. Θα σας δείξω αμέσως τι εννοώ, γιατί είναι κάτι που είναι τόσο εντυπωσιακό και ειδικά τώρα για τις χριστουγεννιάτικες μέρες που έρχονται. Ήθελα να το φορέσω εγώ, οπότε το φτιάχνω για να το έχω εγώ, να δείτε κι εσείς τον τρόπο ώστε να το αποκτήσετε κι εσείς. Είναι αυτό εδώ το καλσόν, παρόμοιο δηλαδή, με τόσα ωραία στοιχεία, βλέπετε, διακοσμητικά. Και άνοιξα τα ντουλάπια μου, βρήκα κάποια υλικά που μου τέριαζαν και άρχισα να δουλεύω πάνω σε αυτή την ιδέα. Το concept είναι απλό, δηλαδή και τα πράγματα που χρειαζόμαστε είναι απλά. Θέλουμε ένα διχτυωτό καλσόν. Εγώ αυτό το διχτυωτό καλσόν είναι λίγο πιο χοντρό, άμα το δείτε, και στην ύφανσή του είναι πιο χοντρό, ώστε να μπορώ να έχω λίγο πάτημα για την κόλλα μου. Τα υλικά ουσιαστικά που χρειαζόμαστε είναι μπόλικη σιλικόνη. Θα βρείτε τα στοιχεία που θέλετε να διακοσμήσετε το δικτυωτό καλσόν σας και υπομονή για να βρείτε πώς θα ταιριάξετε όλα μαζί. Τι κάνουμε τώρα, επειδή δεν μπορούμε να κολλήσουμε, εννοείται πάνω, να το φοράμε, ώστε να έχουμε ανοιχτό, να είναι ανοιχτό το καλσόν για να μπορούμε να δουλεύουμε, γιατί θα καούμε βέβαια με τη σιλικόνη. Το δοκίμασα να το κάνω πάνω μου με απλή κόλλα, γι' αυτό σας λέω και μερικά λίγο τα tricks, αλλά δεν τα κατάφερα καλά με την απλή την κόλλα που χρησιμοποιώ για τα υφάσματα και τα διάφορα στοιχεία, οπότε σιλικόνη και πάλι σιλικόνη. Γι' αυτό τι θα κάνουμε, κόβουμε ένα χαρτονάκι, το προσπάθησα να το κάνω, συνήθως δουλεύω στα ξυσκάρτσες που έχω ξανακάνει παρόμοια τεχνική, βάζω το ρολό από το χαρτί, δεν μου άνοιξε όμως πάρα πολύ το δίχτυωτό μου, με αποτέλεσμα να μην γίνουν ακριβώς όπως ήθελα τα στοιχεία μου, γι' αυτό θέλω κάτι πιο μεγάλο εδώ πέρα σε περίμετρο, οπότε παίρνω αυτό το χαρτονάκι που έκοψα και θα το περάσω σιγά σιγά μέσα. Ένα άλλο λάθος που έκανα εγώ στην πορεία, γιατί όπως βλέπετε έχω ήδη δουλέψει, για να μην σας δείξω κάτι από την αρχή και για να μην μακρηγορούμε, ένα άλλο που έκανα λάθος ήταν ότι δεν υπολόγισα πάρα πολύ σωστά που ήθελα τα στοιχεία μου, με την έννοια κάποια να μου πέσουν σε σημεία που δεν ήθελα, και άπαξ και βάλουμε τη σιλικόνη. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να τα βγάλουμε τα στοιχεία. Πραγματικά κόλλανε πάρα πολύ καλά και δεν νομίζω ότι θα φύγουν και ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, στο πλύσιμο, θα μου πείτε πόσες φορές το πλύνετε αυτό ή πόσες φορές το βάλετε. Είναι τόσο ιδιαίτερο κομμάτι. Απ' την άλλη θα μου πείτε γιατί να κάνουμε τόσο κόπο. Γιατί εγώ είμαι σε αυτά ιστερική και τα θέλω αυτά τα ιδιαίτερα κομμάτια. Μου αρέσει, έχω υπομονή να κάθομαι να ασχολούμαι. Λοιπόν, βλέπετε πώς μου ανοίγει το δίχτυωτό, ορίστε, πώς μου ανοίγει το δίχτυ και δουλεύω εδώ πέρα πάνω. Λοιπόν, όπως σας είπα, πάρα πολύ προσοχή που θα δουλέψετε. Βλέπετε ότι εδώ πέρα λογικά είναι το μπούτι. Εγώ τι έχω επιλέξει, έτσι όπως το έστρωσα πάνω, γιατί το δοκίμαζα κάθε φορά που κόλλαγε και κάτι, το δοκίμαζα και πάνω μου. Έχω δουλέψει την προστινή μεριά του ποδιού εδώ πέρα, να έρθουν τα διακοσμητικά στοιχεία, και εδώ πέρα στο πλάι. Μπορείτε να δουλέψετε όπου θέλετε εσείς και όπου σας αρέσει περισσότερο. Νομίζω ότι κολακεύει περισσότερο αυτό εδώ πέρα. Επίσης, άμα έρθετε να δείτε, έχω πιο πολλά στοιχεία προς τα πάνω, όσο μεγαλώνω, δηλαδή προς τον μπούτι, μαζεύονται πιο πολύ τα στοιχεία μου. Θα σας εξηγήσω και θα σας δείξω και με τη σιλικόνη πώς το έκανα. Και όσο πηγαίνω προς τα κάτω είναι πιο αραιά. Δεν το κάνουμε να είναι ενωμένα όλα μαζί εδώ πέρα μπουκωμένα. Προς τα κάτω ανοίγει το σχέδιό μου. Αυτό ήταν δικιά μου επιλογή. Εγώ αποφάσισα να το κάνω έτσι. Τώρα πάμε λίγο στα υλικά μας, γιατί είπα για όλα αυτά και δεν είπα το πιο βασικό. Στα υλικά μας διάλεξα να πάρω από μία τρέσσα που ήταν ενωμένες μαργαριτούλες και τις έκοψα. Ήταν ενωμένες, τα έκοψα για να τα πάρω μόνα τους τα στοιχεία. Αυτό μου στήχησε το πιο ακριβό, 5 ευρώ που πήρα ένα μέτρο αυτή την κορδελίτσα. Και από εκεί και πέρα έπαιξα με τα διάφορα υλικά που ήδη είχα στο σπίτι μου. Θα μου πείτε εσείς δεν τα έχετε, αλλά είπα γιατί είναι ένα πολύ φθηνό υλικό. Διάφορα στρασάκια, χαντρούλες μικρές, πιο ιδιαίτερα λουλουδάκια έτοιμα αγορασμένα παγέτες, και βέβαια επειδή ήθελα να έχω και ένα μαλακό ωραίο φύλλο στοιχείο που να κάνει κάτι σαν φύλλο, ένα πουπουλάκι, δεν είχα κάτι που να μου θυμίζει φύλλο και έτσι είχα κάτι πουπουλά όπου τα πήρα και τα έκοψα το κάτω τους μέρος και έτσι δημιούργησα αυτά τα φυλλαράκια, όπου τα βάζω και αυτά, βλέπετε,
Έτσι ενδιάμεσα για να κάνει το παιχνίδι. Είναι ωραίο να έχουμε διαφορετικά υλικά. Να μας δώσει διαφορετικές υφές, διαφορετικό παιχνίδισμα και να είναι έτσι πιο όμορφο το αποτέλεσμα. Τώρα θα σας δείξω με 2-3 κινήσεις τα υλικά μου πώς θα τα κολλήσω. Θέλει λίγο προσοχή στις υλικών να μην καούμε, αν και βάζουμε τόσο μικρή ποσότητα, τα υλικά μας κολλάνε κατευθείαν. Εγώ αυτή τη στιγμή, άμα δείτε, θα δουλέψω εδώ πέρα. Τα κενά μου. Κυρίως χρησιμοποιώ τις ενώσεις μου. Σαν βάση για τα μεγάλα μου κομμάτια χρησιμοποιώ τις ενώσεις μου. Και κατά τα άλλα, στο πάνω μέρος που θέλω να είναι όπως βλέπετε πιο πολλά τα υλικά μου, δεν κάνω μόνο τις ενώσεις, αλλά κάνω και εδώ σε αυτό το σημείο κολλάω διάφορα. Βλέπετε εδώ που είναι ενωμένα πολύ κοντά. Μεταξύ τους, ώστε να είναι πιο κολλητά, γιατί σας φαίνονται πολλά εδώ πέρα πάνω. Άμα ανοίξουμε το, άμα το βάλουμε πάνω μας και ανοίξει το δίχτυ, δεν θα είναι, δεν θα φαίνεται έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα, σιλικόνη, επιλέγω την παγέτα μου σαν διακοσμητικό στοιχείο και από πάνω για χρώμα και για παιχνίδι, εγώ επέλεξα να βάλω άλλη μία μικρή παγέτα. Τα χρώματα επίσης δικιά σας επιλογή. Τι θα βάλετε, τι χρωματικούς συνδυασμούς. Εγώ προτίμησα αυτά τα χρώματα, έτσι τα βρήκα, έτσι τα είχα. Οπότε και συνεχίζω. Βλέπετε, δουλεύω κυρίως τις ενώσεις μου. Τώρα, ένα άλλο κολπάκι να ξέρετε. Το χαρτόν είναι πάρα πολύ ωραίο υλικό γιατί εδώ πέρα που δουλεύω. Καθώς κολλάω εδώ πέρα, αναμενόμενο είναι ότι θα κολλήσει κάτω. Θα το αφήσουμε λίγο ώρα και μετά σιγά σιγά θα βάλουμε το χέρι μας μέσα και θα πάμε να τα ξεκολλήσουμε τα υλικά μας. Βλέπετε? Και ξεκολλάνε. Μπορεί να μείνει μια πολύ μικρή ποσότητα από το χαρτί, δεν μας νοιάζει καθόλου. Αν μείνει οτιδήποτε και γύρω θα πάω ένα ψελιδάκι και θα το κόψω. Τελευταίο στοιχείο που θέλω να σας πω είναι, μπορούμε κάποια στοιχεία, όπως αυτές εδώ τις χάντρες τις μεγάλες και θα σας το δείξω, να τις ράψουμε. Υπάρχει περιθώριο, μπορεί να κρατηθεί. Το κόλπο είναι λοιπόν, πάω εδώ, πάλι στην ένωση δουλεύω, που έχω πιο πολύ σαν, ας το πούμε, σαν ύφασμα χώρο, βλέπετε, και κάνω εδώ πέρα μια λεγόμενη πονταρισιά, δηλαδή ένα πάτημα να έχω για να μπορεί να κρατηθεί η χάντρα μου και παίρνω την χάντρα που έχει, βλέπετε εδώ πέρα, οπές και τη ράβω κανονικά, όπως αέραβα οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν. Και νάτυρα. Ράφτηκε ήδη. Αυτές οι χάντρες λίγο επειδή είναι πιο μεγάλες μπορούν να παίζουν, αλλά δεν μας νοιάζει καθόλου. Καθίστε να την ασφαλίσω, να ραφτεί. Και με αυτή τη λογική συνεχίζουμε αυτήν την διαδικασία και διακοσμούμε όλο το δίκτυο μας καλσόντα. Εγώ έχω κάνει ουσιαστικά, μα το δείτε εδώ πέρα και θα το σηκώσω, έχω κάνει ουσιαστικά τη μία μου πλευρά. Το βλέπετε? Θα συνεχίσω να δουλεύω λίγο ακόμα. Αφού το βάλω πάνω στο πόδι μου, θα δω ποια σημεία μπορεί να μην μου αρέσουν πολύ, ποια σημεία θέλω να διακοσμήσω περισσότερο, κάτι να μην μου αρέσει. Θα το δω και θα συνεχίσω να δουλεύω πάνω σε αυτή την ιδέα. Και μετά θα επαναλάβω στην άλλη μεριά. Θα το τελειοποιήσω, εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω, γι' αυτό σας είπα θέλει υπομονή, θέλει χρόνο, θέλει λίγο μεράκι, να αγαπάτε δηλαδή το να κάθεστε τσίκι τσίκι να κολλήσετε τα υλικά σας. Θα συνεχίσω με την άλλη μεριά και μετά θα το φορέσω για να σας το δείξω στο βιντεάκι, για να σας δείξω ίσως και πώς μπορείτε να το φορέσετε. Εγώ πιθανότητα θα το φορέσω μια βινίλ φούστα μαύρη. Και ίσως μπορεί να βάλω από πάνω και κάτι πάλι δίχτυωτό, να το κάνω έτσι λίγο πιο ροκ. Μπορεί να βάλω κάποια άλλη μπλουζίτσα. Θα δω τι θα μου έρθει όταν θα έρθει η ώρα να το φορέσω. Πάντως τώρα συνεχίζω να δουλεύω εγώ εδώ πέρα, στην άλλη μεριά και γενικότερα να το ξαναδώ. Και θα το δείτε και φορεμένα και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Αν σας άρεσε και πώς σας φάνηκε και αυτή η ιδέα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Thank you.